Συνεχίζεται το σαφάρι της αστυνομίας σε μια προσπάθεια να τηρούνται τα μέτρα με στόχο να αναχαιτιστεί η περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού, με την αστυνομία να λαμβάνει αποφάσεις για αυστηρότερους αλλά και στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Η ηγεσία της δύναμης παρακάθισε σε σύσκεψη με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας και αφού αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα κατάσταση, ληφθήκε απόφαση όπως η αστυνομία αλλάξει τακτική στους χώρους ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις περιοχές που παρουσιάζουν έξαρση κρουσμάτων. Σε εβδομαδιαία βάση, ανάμεσα σε άλλα, το Υπουργείο θα ενημερώνει την αστυνομία για τον επιδημιολογικό κίνδυνο που υπάρχει, ώστε οι έλεγχοι μας να είναι στοχευμένοι και να επικεντρώνονται σε υποστατικά, επιχειρήσεις και σε άλλα σημεία στα οποία λοχεύει ο κίνδυνος για διασπορά του ιού στο κοινό. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που πάρθηκαν, οι έλεγχοι της αστυνομίας αυτή την περίοδο θα επικεντρωθούν στην πόλη και επαρχία της Λάρνακας, αφενός γιατί εκεί παρουσιάζεται έξαρση στα κρούσματα και αφετέρου για να τηρούνται τα νέα μέτρα που πάρθηκαν στην πόλη του Ζήνωνα. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι, ωστόσο, οι αρχές διαμηνύουν ότι η προσπάθεια για τον έλεγχο τήρησης των πρωτοκόλων θα συνεχιστούν σε πανκύπρια βάση, την ίδια ώρα που οι πολίτες φαίνεται να συμμορφώνονται με τα μέτρα, καθώς το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν μόλις 6 υποστατικά και 9 πολίτες, με τους πλήστους εξ αυτών να πιάνονται στη τσιμπίδα του νόμου γιατί δεν φορούσαν προστατευτική μάσκα. Λιγότερη ύλη κλιματιστικά στις